Τέλος, έλαβε σήμερα η αγωνία των 1.785 υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία. Από νωρίς το μεσημέρι άρχισαν να αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων οι καταστάσεις με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές. Οι υποψήφοι, γεμάτοι αγωνία, άρχισαν να προσέρχονται στα σχολεία τους για να δουν τις βαθμολογίες τους. Στο Πρωτογενικό Λύκειο του Βόλου, η Ερασμία Αγγέλη συγκέντρωσε 19.304 μόρια και περνάει άνετα στην ιατρική σχολή. Χημεία ήταν 19,2, φυσική 19,4, βιολογία 20 και έκθεση 18,2. Ναι. Τρομερή βαθμή. Ναι, καλή. Πώς τους πετύχατε, πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα? Πολύ προσπάθεια, πολύ διάβασμα και με συστηματικό πρόγραμμα. Εντάξει, χωρίς πολλές υπερβολές. Είχε και διάβασμα, είχε και ξεκούραση. Σήμερα που είδατε αυτούς τους βαθμούς, φαντάζομαι τους περιμένατε βέβαια, πώς αισθάνεστε? Δεν περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία, είναι η αλήθεια, ειδικά στην έκθεση. Εντάξει. Αλλά πίστευα ότι θα έχω φτάσει κοντά στα 19.000 μόρια, αλλά όχι τόσο υψηλή βαθμολογία. Είναι ένα συγκρατημένο παιδί, πολύ σεμνό, που δούλευε πάντα, πολύ καλή μαθήτρια και εντάξει. Νομίζω ότι τις άξιζε, ναι, και ήταν αναμενόμενο πραγματικά, γιατί τα παιδιά που προσπαθούν πάντα πετυχαίνουν. Έχω πάρα πολύ καλά παιδιά και είμαι πολύ περήφανη για τα παιδιά μου. Και όταν βλέπετε αυτή τη βαθμολογία, νομίζω πως και εσείς αισθάνεστε, ναι, αυτή σίγουρα, την επιβράβευση, σίγουρα, την ικανοποίηση. Σίγουρα είναι ικανοποίηση, αλλά είναι και πολύ καλά παιδιά, όλα τα παιδιά στο ήθος, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία. Στο 5ο Γενικό Λύκειο του Βόλου, η Σοφία Αναστασία Τσιροπούλου συγκέντρωσε 19.340 μόρια και έκανε υπερήφανους τους γονείς και τους καθηγητές της. Είναι όλα τα χρόνια από το δημοτικό ακόμη που δεν έβλεπα το διάβασμα ποτέ σε αναγκαρία και είναι μαθήματα που μου αρέσουν. Γι' αυτό άλλωστε και διάλεξα αυτό το πεδίο. Και με τους καθηγητές στο σχολείο και στο φροντιστήριο πολύ καλή επικοινωνία. Οπότε, όταν χαίρεσαι το μάθημα, γιατί να μην διαβάσεις, ξέρω εγώ, γιατί να μην αποδώσεις. Οι γονείς μου όλα τα χρόνια ποτέ δεν με πίεσαν για τίποτα. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο, γιατί άμα νομίζεις ότι στην τρίτη ηλικία ξαφνικά πρέπει να τα κόψεις όλα, βόλτες, εξωσχολικά, δηλαδή όλα, αυτό δεν σε βοηθάει. Γι' αυτό και το αναγνωρίζω και στους γονείς μου, που και στο σπίτι είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία όπως όλα τα άλλα χρόνια. Μου άφησαν πολλά πράγματα ελεύθερα και βόλτες και τέτοια και ποτέ δεν... Και εγώ έκανα υπομονή και αυτοί κυρίως νομίζω έκαναν περισσότερη υπομονή, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνεις, λίγα νεύρα θα έχεις, κάτι θα κάνεις. Ήταν πίεση και για αυτούς. Πολλές πρωτιές υποψηφίων και στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψε το 6ο Γενικό Λύκειο του Βόλου. Ήδη έχουμε πάνω από 10 μαθητές που έχουν αριστεύσει, που έχουν πάνω από 18.000 μπόρια. Και έναν μαθητή με 19.300. Με 19.300 έχουμε έναν μαθητή, ναι. Είναι όλοι θετικής κατεύθυνσης, οι περισσότεροι. Και ναι, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση, ναι, ναι, από όλους τους καθηγητές, από τα παιδιά, ότι οι κόποι μας έχουν επιβραβευτεί, επιβραβεύονται, ναι, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.